Και όχι μόνο οι αγρότες, όλος ο κόσμος, γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας μεγάλος εμπεγμός. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα από το 2010, όπως είπατε. Κατά καιρούς στα Υπουργεία, στους αρμόδιους, είτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε κάνει εκείνες τις επισκέψεις και έχουμε δώσει εκείνα τα υπομνήματα και στον Πρωθυπουργό και στον προηγούμενο Πρωθυπουργό, αλλά όσο αναφορά και τον κύριο Τσίπρα, στις 15 Φεβρουαρίου του 2016, δεν ξέρω αν μπορεί να ζουμαριστεί, τον αναφέρουμε ότι τι πρέπει να γίνει και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί αν θα επιβληθεί κάτι τέτοιο, φαντάζομαι... Του το είχατε πει εσείς, να μην πει χαράτσι το πόδισμα, τι σας απάντησε τότε, το Φλεβάρι του 2016. Σε προηγούμενη εκπομπή σας είπα ότι με βάση τα κυβικά που αρδεύει η δικιά μας παιδιάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα 917 κυβικά, αν τότε τα υπολογίζαμε με κάποια λεπτά, έβγαινε ένας προϋπολογισμός κάπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μας ξεπεράσανε όχι τις προβλέψεις μας, όχι στις εικασίες που κάναμε, αλλά εδώ το ΦΕΚ πλέον αναφέρει για ένα σταθερό πλέον χαράτσι. Ένα μόνιμο σταθερό χαράτσι. Και από εκεί και πέρα βάζει και ένα κυβικό. Δηλαδή, αναλογιστείτε ότι μια καλλιέργεια ή αν θέλετε μια χρονιά η οποία θα είναι δυστυχισμένη από νερό και θα έχει πολύ ηλιοφάνεια και θα έχει πρόβλημα δηλαδή λειψιδρίας, τότε αν μη τι άλλο και η παραγωγή θα είναι μειωμένη και ο αγρότης θα αναγκάζεται, γιατί θα χρειάζεται περισσότερο νερό να πληρώνει και περισσότερα. Και όχι μόνο, δεν είμαι σε θέση ακόμη να πω, γιατί δυστυχώς το ΦΕΚ το πήραμε σήμερα. Χθες βγήκε. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει, κύριε Κανάκα, είναι να καταλάβει ο κόσμος και οι αγρότες που μας ακούν και ενδεχομένως κάποιοι να ενημερώνονται τώρα, τι ακριβώς θα πληρώσουν. Δώστε μας ένα παράδειγμα, μία τάξη μεγέθους. Θα τα πούμε, αλλά χοντρικά. Θα τα πούμε χοντρικά, ναι, δεν είναι. Θέλω όμως να πω. Θέλω όμως εδώ, απλά να πούμε τι σημαίνει αυτό. Θέλω να πω και να καταγγείλω κάποια πράγματα, ότι δεν μπορεί να μιλά στο Υπουργείο Γεωργίας, να συμφωνεί, να σου λέει ο ίδιος ο Υπουργός ότι όταν θα γίνει αυτό, εμείς θα σας καλέσουμε, θα συζητήσουμε, θα διαπραγματευτούμε, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να περάξουμε τα οργανωμένα και όπου είναι το ΕΒ και όλα αυτά και θα δούμε μόνο και τις γεωτρήσεις και όλα αυτά. Και ξαφνικά... Μπαίνει ένα τέλος για όλους. Να βλέπουμε ένα ΦΕΚ το οποίο είναι πλέον κοινοποιημένο και άντε τώρα όταν ψηφίζεται κάτι να παλέψεις, να απαντήσεις. Έχουμε ήδη ζητήσει και μάλιστα σήμερα μετά τις 7 εκκρεμεί με πενταμελή επιτροπή με τον Πρωθυπουργό. Εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αναμένουμε την απάντηση να μας πούν την ώρα ακριβώς. Αν σας δεχτεί ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Έτσι. Κύριε Κανάκα, βλέπουμε στα πλάνα μας, στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή, Βαμβάκι. Το Βαμβάκι ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι μια υδροφόρα καλλιέργεια. Θέλει πολύ νερό για να αναπτυχθεί και να δώσει καρπό. Ας πούμε λοιπόν ότι εσείς έχετε 200 στρέμματα με Βαμβάκι. Τι θα κληθείτε με βάση, αν ισχύσει αυτό το τέλος, να πληρώσετε για νερό? Δώστε μας ένα παράδειγμα. 1.200 ευρώ για τα 200 στρέμματα περίπου θα χρειαστεί κάποιος για το Βαμβάκι, πέραν από ό,τι πληρώνει σήμερα. Γιατί? Επιπλέον. Γιατί ήδη πληρώνει αρδευτικό δικαίωμα σε κάθε το ΕΒ. Αναλογιστείτε ότι εγώ για κάθε στρέμμα ρύζι πληρώνω 20 ευρώ το στρέμμα. Πέραν από τα 20 ευρώ θέλει να μου βάλει άλλα 6, δεν ξέρω πόσα, θέλω να τα δω κιόλας. Για παράδειγμα, ο αγρότης της Άρνησας τώρα ή του Αγίου Θανασίου που επλήγει χθες από το χαλάζι και έχει 50 στρέμματα κεράσια. Έτσι. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία να έρθει. Αυτός πρέπει να τα ποτίσει στην ώρα του, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Είτε τα χτυπήσει το χαλάζι, είτε του δώσουν καρπό. Δεν ξέρει καν πότε θα γίνει και ζημία, η ζημιά. Αλλά καλείται να πληρώσει για τα 50 στρέμματα το ποσό που το ένα τρίτο από αυτό που αναφέρατε. Για τα δεντρόδια, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι τουλάχιστον προσπαθώ να προσδιορίσω, κάπου στα 1 το σταθερό ευρώ που βγαίνει για τα πάντα, συν 3, 4, δηλαδή 4, 5, 20, θα πρέπει να πληρώσει άλλα 200 ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχει διαφορετική διατίμηση ανάλογα με το είδος της... Πέρα από το τι πληρώνει το ΕΒ, Γιάννη Τσόν, στην Άρνησα, δεν ξέρω πού ακριβώς, τέλος πάντων. Στην Έδεσα, λοιπόν, ναι. Στην Έδεσα, Εδεσαίος, το ΕΒ Εδεσαίου. Λοιπόν, πέραν από ό,τι πληρώνει, θα του βάλουν να πληρώσει
σύναλλα 200 ευρώ στα 50 στρέμματα. Ένα επιπλέον τέλος ακόμα και για καλλιέργειες που μπορεί να. Με επιφύλαξη το λέω το 200, γιατί θέλουμε να δούμε ακριβώς πόσο είναι. Γιατί είναι με τα κυβικά. Κάποια στιγμή λέει ότι κάποιες καλλιέργειες θα προσδιορίζονται με ένα τέλος εφάπαξ. Θέλουμε να το δούμε. Κάποια στιγμή μας λέει ότι ισχύει από σήμερα που δημοσιεύτηκε, ενώ σε κάποια παράγραφό του βλέπω ότι πρέπει να καταθέσουμε στην αποκεντρωμένη μέχρι τις 36 του 2018-19 κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν κάποιες ακόμα ασάφειες ή αν θέλετε ασάφειες φαίνονται σε μένα που ίσως ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει. Θέλω να είμαι πολύ δικαιός. Ναι, σήμερα ανακοινώθηκε προφανώς. Είναι πόσες σελίδες η ανάρτησή του στο ΦΕΚ. Πρέπει να το μελετήσετε άρθρο-άρθρο για να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Καταγγέλνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση. Όπως και να έχει χοντρικά, κύριε Κανάκα, είναι ένα τέλος που πρέπει ο αγρότης να βάλει πιο βαθιά. Και όλοι οι πολίτες. Εμείς μιλάμε τώρα για την άρδευση. Και γιατί το τέλος αφορά, όπως είπαμε, και την ίδρυυση. Πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, έτσι δεν είναι? Αν μου επιτρέπετε, αυτή η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Έχει πάρει χαμπάρι ότι είχε κάποιος εφοπλιστάς εκεί στην περιφέρεια, σε όλη την αγροτική περιφέρεια, και μας έχει βάλει στο στόχαστρο. Όχι για φόρο, όχι για αφορολόγητο, όχι για εύκα, όχι για οτιδήποτε υπάρχει και φαντάζεστε, έρχονται στην πλάτη του αγρότη. Από ό,τι φαίνεται οι αγρότες θα τα παρατήσουν τα χωράφια. Και αν λένε κάποιοι ότι αυτή η ανάπτυξη θα δοθεί από τον πρωτογενή τομέα ή από τον τουρισμό, φοβάμαι ότι θα μείνει και αυτό μια εικασία. Θα μείνει και αυτό έτσι ένα να το λέγαμε. Να το είχαμε να το λέγαμε. Κύριε Κανάκα, για να πάμε και να πάω και από την άλλη πλευρά, έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και έτσι να κάνουμε την κουβέντα πιο ολοκληρωμένη. Πολλοί λένε ότι οι αγρότες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται η άρδευση. Δηλαδή, σπαταλούν νερό. Μήπως το τέλος βοηθήσει στο να γίνει πιο ορθολογική η χρήση και διαχείριση του νερού? Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχουν κάποια κρούσματα, θα μπορούσα και εγώ να πω ότι ναι, ίσως υπάρχουν κάποια κρούσματα για κάποιους που σπαταλούν. Σήμερα τα περισσότερα το ΕΒ πλέον είναι με σύστημα το οποίο είναι με υπόγειο σύστημα, δηλαδή με τη βάνα που θα ανοίξει. Τα ανοιχτά τύπου που αρδεύουν ακόμη, υπάρχουν βεβαίως ανοιχτά τύπου, το ΕΒ τα οποία αρδεύουν με το καναλέτο που λέμε εμείς. Λοιπόν, δυστυχώς, και εκεί, μόλις τελειώσει κάποιος, το δίνει στον αμέσως μετά. Γιατί πλέον έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να φτάσει για όλους. Χρησιμοποιούμε μηχανήματα με λέιζερ και πλέον βάζουμε ένα δάχτυλο νερό παντού. Και όχι όπως παλιά έμπαιναν 10 και 20 πόντι. Όλα αυτά ήδη ο αγροτικός κόσμος και τα έχει καταλάβει. Και αν θέλετε και εμείς, είναι αν θέλετε και ο σκοπός μας, να τους ενημερώνουμε, να λέμε ότι αυτό υπάρχει. Πρέπει να φτάσει για όλους, πρέπει να υπάρχει για να αρδεύσουμε, για να πάρουμε την καλύτερη παραγωγή. Γιατί ξέρετε, όταν ένα χωράφι αρδεύεται, είναι σε μια δυναμική καλλιέργεια. Ενώ όταν ένα χωράφι είναι ξηρικό, ανάθεμα και αν βγάζει τα έξοδα, το σπόρο και το λίπασμα που ρίχνει. Όλα αυτά πλέον οι αγρότες τα έχουν κάνει και τα κάνουν. Κύριε Κανάκα, έτσι όπως μας το περιγράψετε, φοβάστε ότι αυτό το τέλος θα συρρυκνώσει περισσότερο την ελληνική γεωργία? Θα δυσκολέψει περισσότερο τους αγρότες? Κάποιοι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του? Κοιτάξτε, η μέση καλλιέργεια είναι γύρω στα 300 με 400 στρέμματα. Εάν ένας έχει βαμβάκι ή ρύζι, ξέρω εγώ, και τον βάλει 3.000 να δώσει ακόμη, πέραν από όλα αυτά. Συν 3.000 το χρόνο είναι λεφτά, είναι υπόθεση. Φοβάμαι ότι αυτά τα χωράφια θα αρχίσουν να παρατιούνται πλέον. Ήδη με τις τιμές, όταν βλέπει κανείς, ξέρω εγώ, και στις τιμές του σιταριού, του ρυζιού ή ό,τι τέλος πάντων υπάρχει σήμερα. Αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Εάν μπουν αυτά, το αφορολόγητο, η ασφάλιση η οποία έχει φτάσει σε σημείο να είναι δυσβάστακτη και να σου λέει ο άλλος, εγώ προχθές ήμουνα σε ένα κτηνοτρόφο που έχει και χωράφια παράλληλα και μου λέει, σταματάω. Γιατί να έχω? Γιατί να έχω? Για να πληρώνω αυτό, αυτό, αυτό και να μην ξέρω τι πληρώνω, αφού δεν έχω να τα πληρώσω. Επομένως λέτε ότι δεν σηκώνει άλλα τέλη ελληνική γεωργία. Φοβάμαι πως αυτό θα είναι η ταφόπλακα. Επιδιώξατε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρετε τελικά αν θα γίνει αυτό το ραντεβού. Θα επιδιώξετε και συνάντηση και με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Φάμελο. Θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Ο οποίος υπογράφει επίσης θα γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες. Και τον Υπουργό, Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ο κ. Αποστόλου. Τον οποίο έχουμε μιλήσει και εδώ καταγγέλλω ότι
γιατί δεν ήμουν μόνος, ήμουν με μια τουλάχιστον πενταμελή επιτροπή από την ΕΝΑΕ, λοιπόν, από την Ένωση Αρδευτών Ελλάδος, και μας είπε ότι μην ανησυχείς, έτσι ακριβώς, μην ανησυχείς, θα το δούμε, θα σας καλέσουμε, θα διαπραγματευτούμε. Ποιος τα λέει αυτά, θα βάλουμε και ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό? Τελικά το τέλος ποιο είναι? Μιλάμε για 5, για 6 ευρώ το στρέμμα. Μάλιστα. Κύριε Κανάκα, περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το θέμα, τι θα προκύψει και από τις συναντήσεις σας και τι θα ισχύει τελικά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης. Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δώσετε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όλοι οι Έλληνες αγρότες πρέπει να σταθούν δίπλα, να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε μερικά πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση τελικά νόμισε ότι βρήκε το αυγό, το χρυσό αυγό του κολόγου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι όχι μόνο λάθη κάνουν, αλλά με αυτή την πολιτική όχι θα συρρυκνώσουν την αγροτιά, δεν θα υπάρχει παραγωγή ούτε για να φάει ο κόσμος.